Γεια σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πρεμιέρα σήμερα, ξεχωριστή μέρα, με ξεχωριστούς καλεσμένους, υπέροχα δώρα, πολλά θέματα, lifestyle, ομορφιά και φυσικά πάρα πολύ μόδα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με την υπέροχη καλεσμένη μου, Δήμητρα Νίκα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Βίκη. Καλή αρχή αρχικά να έχετε, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστώ για το ποδαρικό. Ξέρω ότι είσαι πολύ γουρλού. Είμαι, νομίζω θα το αποδείξω. Ελπίζω. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα μας μιλήσεις για την υπέροχη κολεξιόν σου, για τις καινούργιες σου συνεργασίες, μέχρι για το τι πρέπει να φοράμε στο πρώτο ραντεβού, αλλά πριν από όλα αυτά, θέλω να μιλήσουμε για το μεγάλο μας διαγωνισμό σήμερα, που μας κάνεις δώρο, ένα αυτό υπέροχο που φοράς, κορμάκι, αρχικά, αυτό το οποίο ακριβώς. Είναι και από τους νούμερο ένα κωδικούς. Πολύ χαίρομαι. Γούρικος κωδικός. Ναι, ναι, είναι από τους νούμερο ένα γράφει κωδικούς. Υπέροχα. Νομίζω θα αρέσει οποιαδήποτε το πάρει. Και μπορεί να συνδυαστεί νομίζω και με πολλούς τρόπους. Και με κολάν, φούστα, και με τζιν, και με φούστα. Με φλάτ, υπέροχα. Με τακούνι, με όλα. Να πούμε λοιπόν πώς να δηλώσετε συμμετοχή. Μπαίνετε στα social media που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, στο Facebook που βλέπετε, δηλώνετε συμμετοχή και μία τυχερή από εσάς θα κληρωθεί την επόμενη εβδομάδα και θα το κερδίσει. Πάμε λοιπόν να μας κατατοπίσεις και να μας πεις πώς ασχολήθηκες πρώτη φορά με τη μόδα, τι είναι αυτό που σου έκανε κλικ, και συνειδητοποιήσεις ότι έχεις αυτό το μικρόβιο μέσα σου, το όμορφο λοιπόν, μικρόβιο. Λοιπόν, εσύ όπως ξέρεις, εντάξει, και behind the scenes, εγώ δούλευα σε πολυεθνικές, δεν είχα καμία σχέση με το χώρο της μόδας. Κάποια στιγμή έψαχνα πάντα γενικότερα να κάνω κάτι δικό μου, να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα. Κάποια στιγμή αποφάσισα να αρχίσω να φτιάχνω κάποια ρούχα για μένα. Και στο γραφείο, στις πολυεθνικές που δούλευα, άρχισαν να με ρωτάνε οι υπόλοιπες κοπέλες από πού πήρα αυτό, από πού πήρα το άλλο. Άρχισα να μου έρχονται από άλλες εταιρείες να μου λένε «Μου αρέσει αυτό που φοράς, μου αρέσει το άλλο». Έτσι έφτιαξα το πρώτο μου e-shop. Από το πρώτο e-shop ήρθε το πρώτο κατάστημα χονδρικής, ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο, το e-shop άρχισε να μεγαλώνει και κάποια στιγμή ήταν που παραιτήθηκα και αποφάσισα να το κάνω full time. Από χόμπι το έκανες δουλειά. Από χόμπι το έκανα δουλειά και τώρα είναι αυτό που είναι, είναι ταμεία. Είναι... Και τώρα τρέχεις και δεν προλαβαίνεις. Ναι, και μεγαλώνει και πολύ χαίρομαι γι' αυτό και ελπίζω να μεγαλώσει κι άλλο. Αυτά. Εμείς βλέπουμε πάντα τα λαμπερά φώτα, τις ωραίες φωτογραφίσεις, τα υπέροχα βίντεο που ανεβάζει συνέχεια και φαίνεται πως σκληρή δουλειά κρύβεται από πίσω από αυτά. Έχει σκληρή δουλειά και έχουμε και πολύ καλό συνεργάτη για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στα μία. Δηλαδή φωτογράφοι, βιντεογράφοι, μακιγιές, τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό συνεργείο γενικότερα για να βγει ένα τέτοιο αποτέλεσμα επαγγελματικό. Τι είναι αυτό που στα πρώτα βίντεο, στα πρώτα σου βήματα, όταν αποφάσισες να το κάνεις από χόμπι δουλειά, σε δυσκόλεψε? Εγώ θεωρώ αρχικά ότι υπάρχουν δυσκολίες ακόμα και τώρα. Τώρα την εταιρεία την έχω περίπου 4 χρόνια, αλλά γενικότερα καθημερινά αντιμετωπίζω άπειρες δυσκολίες. Στην αρχή ήταν πολύ πιο δύσκολα γιατί το brand δεν ήταν γνωστό, οπότε προφανώς για να πάρεις μερίδιο της αγοράς είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι τώρα που οι πελάτες το ξέρουν το προϊόν, το αγαπάνε, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα και μια συγκεκριμένη δυναμική, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία ξέρουν ότι θα τα βρουν στα μία. Απλά στην αρχή είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί δεν είναι γνωστό, ξεκινάς από το μηδέν, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι είναι τώρα. Που όχι και τώρα δεν είναι, αλλά εντάξει. Τώρα έχεις κάνει και μια καινούργια συνεργασία με τις αδερφές Πρέλεβιτς. Ναι, ναι. Πώς προέκυψε? Πώς προέκυψε? Πολλές ερωτήσεις γι' αυτό γενικά. Λοιπόν, με την Άννα και την Δέα, οι οποίες, εντάξει, πέρα από συνεργάτες μου πλέον είναι και κολλητές μου, γνωριστήκαμε στην διάρκεια του πρώτου lockdown. Και ήταν από τις επαφές αυτές τις οποίες εγώ στη ζωή μου θεωρώ ότι από την αρχή κατάλαβα ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό και γενικότερα ότι θα δέσουμε και θα προχωρήσουμε. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε, γνωριστήκαμε στο πρώτο lockdown, αποφασίσαμε να δουλέψουμε πέρσι μαζί και οπότε ξεκινήσαμε με την πρώτη συλλογή, η οποία είναι μια συλλογή, λέγονται Μία Εξ Πρέλεβιτς. Και είναι ρούχα ουσιαστικά τα οποία είναι λίγο πιο νεανικά, λίγο πιο εύκολα σε σχέση με το Μία που είναι λίγο και πιο βραδινό κτλ. Πιο μπόχο, πιο καθημερινό. Πιο μπόχο και πιο σετ, πιο casual, λίγο πιο και στο στυλ των κοριτσιών. Ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι και συνεχίσαμε και το χειμώνα.
και θα συνεχίσουμε και το επόμενο καλοκαίρι. Ήδη ετοιμάζουμε τα ρούχα, τα οποία πιστεύω ότι θα είναι έτοιμα στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο και θα βγει καινούρια συλλογή. Πόσο εύκολο είναι να συνεργαστούν τρεις γυναίκες μαζί. Ναι. Γιατί εσείς έχετε μία ωραία φιλία που χτίστηκε, υποθέτω, κατά τη διάρκεια του χρόνου και του lockdown. Βγήκε επικοδομητικό αυτό είναι το lockdown. Είναι το μόνο θετικό που έχω ζήσει σε όλα τα δύο χρόνια του lockdown. Το έχω πει και στα κορίτσια, αυτό το ξέρουν. Ναι. Πραγματικά είναι το πιο θετικό που έχει βγει από όλο αυτό. Θεωρώ ότι είμαστε και οι τρεις πάρα πολύ συνειδητοποιημένες, είμαστε πάρα πολύ down to earth, και η Άννα και η Τέα, θεωρώ και εγώ. Δεν έχουμε καθόλου ανταγωνισμό μεταξύ μας και γενικότερα πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε σαν φιλία. Ότι εγώ νοιάζομαι το ίδιο για τα κορίτσια σαν αδερφές μου και εκείνες για μένα, που είναι πολύ σπάνιο γενικότερα αυτό και στο fashion και στο business και στις απλές φιλίες. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Η μία νοιάζεται πραγματικά για την άλλη. Από εκεί ξεκινάει όλο. Όταν λοιπόν ξεκίνησες εσύ να σχεδιάζεις την πρώτη σου κολεξιόν, τι τύπο γυναίκας είχες στο μυαλό σου? Ποια ήταν η ταυτότητα που ήθελες να δώσεις στο μπραντ σου? Η ταυτότητα είναι ουσιαστικά εγώ. Δηλαδή είναι μια γυναίκα η οποία τα έχει κάνει όλα μόνη της. Αυτοδημιουργητή. Δεν έχει πάρει βοήθεια από κάποιον. Με γερό στομάχι σίγουρα. Με γερό στομάχι πάρα πολύ μπορώ να πω. Δηλαδή πάρα πολύ. Που δεν τα παρατάει ποτέ. Που πιστεύει στον εαυτό της. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν θυμάσαι και στο showroom ότι το μήνυμα πάνω στον τοίχο όταν μπαίνει κάποιος μέσα είναι το believe in yourself. Γιατί αν δεν πιστέψουμε στον εαυτό μας σαν γυναίκες, πιστεύω ότι δεν θα πιστέψει κανείς σε εμάς. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ γενικότερα στη γυναίκα και πάρα πολύ στη γυναική επιχειρηματικότητα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι οι κοπέλες μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Φτάνει να προσπαθήσουν. Οπότε αυτά είναι και τα βασικά χαρακτηριστικά του brand. Τώρα, όσον αφορά το πώς ταυτίζεται αυτό με το προϊόν, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι δυναμικό προϊόν. Είναι ένα προϊόν το οποίο κολακεύει τη γυναίκα και την κάνει να νιώθει πολύ σίγουρη για αυτό που φοράει. Οπότε, όταν νιώθει σίγουρη για αυτό που φοράς, όπως και εσύ, θα το δείξεις προς τα έξω. Μια γυναίκα η οποία. Με αυτοπεποίθηση σίγουρα. Αυτοπεποίθηση σίγουρα που να πιστεύει πάρα πολύ στον εαυτό της. Και αν δεις και τα ρούχα, είναι πολύ αέρινα, έχουν πολύ ύφασμα, έχουν δυναμικά prints, έχουν δυναμική ταυτότητα. Ότι αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη γυναίκα η οποία δουλεύει, η οποία πιστεύει στον εαυτό της, προσπαθεί πάντα, δεν τα παρατάει ποτέ. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που έχω στο μυαλό μου. Πολύ χαίρομαι, μου έχεις δώσει υπέροχη πάσα, πρέπει να σου πω. Γιατί μιας που μιλάμε για δυναμικές γυναίκες με αυτοπεποίθηση και προσωπικότητα, θα ήθελα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά σε ένα υπέροχο βίντεο με την Αντιγόνη Βιντιάδη, τα διλήμματα. Okay. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ρίξουμε μία ματιά σε ένα υπέροχο βίντεο. Η Αντιγόνη Βιντιάδη είναι και η διοργανώτρια του Antidote Fashion Fair. Πάμε να το δούμε. Να σας πω κάτι. Για κάποιο λόγο έχω δεχτεί πολλές dick pic. Γιατί το κάνετε αυτό? Και πλέον YouTuber. Είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Είμαι σίγουρα βραδινός. Το πρωί έχω κάτι θεματάκια μέχρι να πιω τον καφέ, μέχρι να ξυπνήσω, μέχρι να απαντήσω σε κάποιο mail. Έχω γίνει έξαλλη, οπότε μέχρι το βράδυ έχω ηρεμήσει. Πιο πιθανό σε βρει κανείς σε βραδιά ποιήσης ή στα μπουζούκια? Στα μπουζούκια. Το πιστεύουμε. Θα προτιμούσες μια θέση στο πάνελ της Μελεγάκη ή 300.000 συνδρομητές στο YouTube? Αν με ρώταγες μέχρι πριν από 5 χρόνια, στο πάνελ της Μενεγάκη. Πλέον 300.000 συνδρομητές στο YouTube, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας κερδίσω, παιδιά. Αν και μαζί μου, σίγουρα θα με ενοχλούσε να μιλάει συνέχεια, γιατί προφανώς μιλάω εγώ. Οπότε, το να μην μιλάει καθόλου είναι λίγο κουραστικό. Κάτι στο ενδιάμεσο δεν μπορούμε να βρούμε, απλά να με αντέχει. Λοιπόν, κοίτα, τα ανοιχτά μπλουζάκια στους άντρες. Χειρότερο να φοράς τζιν σε μια καυτή καλοκαιρινή μέρα ή φούστα χωρίς καλσόν το χειμώνα? Η γιαγιά μου με έμαθε το χειμώνα να έχω ζεστά τα πόδια μου, ζεστή την κοιλιά μου. Όχι, δεν θα μπορούσα με τίποτα. Νομίζω ότι το σενάριο χωρίς καλσόν το χειμώνα θα με οδηγούσε στην τρέλα. Ναι, εντάξει. Ήπνος εξωτερικό. Μετά τα 30, μία βαλίτσα με λεφτά. Πριν τα 30, ένα τρώει και να μην παχαίνω.
Προτιμάς την τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το YouTube? Λατρεύω το ραδιόφωνο. Ήταν τεράστια ψυχοθεραπεία για μένα. Τηλεόραση λατρεύω το από πίσω, όλη την προετοιμασία των ειδήσεων και αυτά που έκανα χρόνια. Αλλά πλέον η αγάπη μου είναι το YouTube. Να είσαι πίσω ή μπροστά από τις κάμερες? Στην τηλεόραση πίσω από τις κάμερες. Στο YouTube μπροστά. Επειδή είμαι λίγο ψυχασθενής και τα δύο, δεν μπορώ να αφήσω να πάτε το mail, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να έχω βρώμικο σπίτι. Να βρεις γυμνές σου φωτογραφίες σε πορνο site ή να διαβάσουν οι γονείς σου όλα σου τα μηνύματα? Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με τους γονείς μου, είμαστε πολύ cool, αλλά σίγουρα νομίζω το χειρότερο θα ήταν να βρω φωτογραφίες μου σε πορνο site. Εντάξει, τα 80's είναι πάρα πολύ μικρή, άλλωστε γεννήθηκα στο τέλος των 80's, γραφικά στα 90's. Σε φέρνει σε μεγαλύτερη μηχανία το άχαρο καμάκι ή πρόστιχες φωτογραφίες στο chat? Οι πρόστιχες φωτογραφίες στο chat, να σας πω κάτι. Για κάποιο λόγο, έχω δεχτεί πολλές dick pic. Γιατί το κάνετε αυτό? Λοιπόν, για όλα έχω γενικά ένα μότο. Less is more. Νομίζω ότι όσο πιο απλό είναι το ντύσιμό σου, όσο πιο άνετα νιώθεις μέσα σε αυτό και όσο πιο σικάτη είσαι, τόσο πιο καλό θα είναι το αποτέλεσμα. Όχι πολλά πράγματα, μείνεις σαν τη λατέρνα. Για πουθενά. Περισσότερο άγχος είχες την πρώτη φορά στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση? Λοιπόν, στο ραδιόφωνο είχα πιο πολύ άγχος, γιατί όταν μιλάς σε ένα μικρόφωνο, τα πρώτα δευτερόλεπτα νομίζεις ότι είσαι μόνος σου. Μόλις συνειδητοποιείς ότι μπορεί να είσαι σε πάρα πολλά αυτοκίνητα, μαγαζιά και εκείνη την ώρα να σε ακούνε, να σε κρίνουν και τέτοια, για κάποιο λόγο σου δημιουργεί πιο πολύ άγχος. Στην τηλεόραση, επειδή βλέπεις και πολύ κόσμο πίσω από τις κάμερες, είσαι λίγο πιο cool. Εντάξει, εδώ είμαστε μια παρεούλα. Τα λέω με τα παιδιά. Γεια σου καμεραμάν, γεια σου μπούμαν, να ξέρεις. Το ραδιόφωνο νομίζω ήταν πιο αγχωτικό. Διλήμματα λοιπόν από την Αντιγόνη Βιντιάδη και το Antidot. Και θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και σένα, Δήμητρα. Σε πόσα διλήμματα έχεις μπει γενικότερα? Ας ξεκινήσουμε από το πρωινός ή βραδινός τύπος, με μια ωραία πάσα που πήραμε από εγώ την εγώ είμαι και πρωινή και βραδινή, παιδιά. Τι υπερισχύει? Δεν ξέρω, νομίζω και τα δύο. Εγώ είμαι από αυτές που με ρωτάνε πώς βγαίνεις το βράδυ και πώς ξυπνάς να τρέξεις το πρωί. Δεν ξέρω, μ' αρέσει το βράδυ, μ' αρέσει και το πρωί όμως. Οπότε προσπαθώ. Αντέχεις με λίγο ύπνο όμως? Ναι, αντέχω. Αντέχω και γενικά προσπαθώ να χωρίσω τις μέρες της εβδομάδας. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πρωί, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο βράδυ. Α, το έχεις συνδυάσει. Το έχω χωρίσει κάπως έτσι, ναι. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Παρόλο που είμαι. Θάλασσα παρόλο που είμαι ερωτευμένη με το σκι. Σε βουνό. Γιατί εγώ σε έβλεπα να κάνεις εξαιρετικό ναι. Σκι. Κάνω, έτσι. Πριν λίγες μέρες. Ναι, ναι, ήμουν στην αγωνιστική μέχρι τα 15 μου. Κάνω σκι από τα 3. Οπότε το έχω σαν προέκταση του ποδιού μου. Αλλά το σκι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το μόνο που μου αρέσει το χειμώνα. Mm. Αλλά γενικότερα είμαι καλοκαιρινή. Ταινίες, δράσεις, θρίλερ ή ρομαντικές κομεντί? Προς τα που θα έκλεινε συνήθως? Μ' αρέσουν οι πολιτικοκοινωνικές. Έλα. Ναι. Ούτε πιο βαριές οι ρομαντικές. Ταινίες. Ναι, ούτε τα θρίλερ. Κάτι ενδιάμεσο. Λίγο να έχει λίγο business μέσα. Το έχεις το αίμα σου, το μικρόβιο. Μ' αρέσει, ναι. Τι τύπο μουσική προτιμάς, ελληνικά, ξένα? Και τα δύο, ελληνικά μπουζούκια σίγουρα, ερωτευμένη, αλλά θα ακούσω και χάος, καλοκαίρι, πιο πολύ χάος. Τι δεν αντέχεις, το πολύ κρύο ή την πολύ ζέστη? Πολύ κρύο, ξεκάθαρα, είμαι πολύ του καλοκαιριού. Μόνο στο σκι, μόνο το σκι είναι το χειμώνα που μου αρέσει. Λοιπόν, αν θα έπρεπε να διαλέξεις ποια ηθοποιός θα φόραγε δημιουργία σου στο κόκκινο χαλί. Α, στο κόκκινο χαλί κιόλας. Τις έχω πάει μπαφτα, Όσκαρ, που θέλεις. Μ' αρέσει. Red carpet, ναι. Μ' αρέσει. Ποια θα ξεχώριζες? Μ' αρέσει πολύ το στυλ γενικά Catherine Zeta-Jones, αυτό το στυλ γυναίκας. Μεσογειακή και λίγο πιο juicy. Ναι, αυτό το στυλ γυναίκας μ' αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είναι αυτό που περιέγραψες πριν, που βγάζει αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση, δυναμισμό. Εντάξει, είναι πάρα πολλές γυναίκες στο Hollywood που είναι σε αυτό το στυλ. Mm-hmm. Αλλά αυτές είναι σε αυτό το στυλ γυναίκας γενικά. Ναι. Τι μπορεί να βγάλει εσένα έξω από τα ρούχα σου? Τι είναι αυτό που δεν αντέχεις και σε κάνει έξαλλη σε χρόνο μηδέν? Γενικότερα δεν εκνευρίζομαι, η αλήθεια είναι, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου τα ψέματα. Τα σχένομαι.
Και δεν μου αρέσει να μου λένε πράγματα τα οποία να μου λες ότι θα γίνει ενώ δεν έχει σκοπό να γίνει. Mm-hmm. Δηλαδή είμαι πολύ clear άνθρωπος και πολύ ειλικρινής, οπότε δεν μπορώ τα ψέματα, τα σούπα δε μου πες, όλα αυτά δεν τα μπορώ και πολύ, δεν τα στείλω ακριβώς. Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο στη δουλειά σου? Μ' αρέσει πάρα πολύ να σχεδιάζω, να σκέφτομαι τις συλλογές. Και μου αρέσει και πάρα πολύ να στείνω όλο αυτό το marketing γύρω από το προϊόν. Δηλαδή τις καμπάνιες, τις καινούριες συνεργασίες, όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Ό,τι πιο δημιουργικό δηλαδή. Προλαβαίνεις να απαντάς καθόλου στα μηνύματα που σου στέλνουν στα social media? Ναι, προσπαθώ να απαντήσω όσο πιο πολύ μπορώ. Εντάξει, έχω άλλα social για τα μία, άλλα για τα δικά μου. Οπότε είναι και διαφορετικό γενικότερα το κοινό που παίρνω. Προφανώς είναι και πάρα πολλές κοπέλες που μου στέλνουν σε μένα. Στα social υπάρχει ομάδα που χειρίζεται και απαντάει τα μηνύματα και προφανώς τα διαβάζω και εγώ γιατί είμαι όλη μέρα στο account. Αλλά ας πούμε μηνύματα για παραγγελίες και τα λοιπά τα απαντάνε τα παιδιά που έχω στην ομάδα. Τα προσωπικά τα απαντάω εγώ να κάνω. Αν λοιπόν σου ζητούσε κάποια τη συμβουλή σου, τι να βάλεις στο πρώτο ραντεβού? Τι θα πρότεινες? Θα πρότεινα κάτι το οποίο να νιώθει εκείνη καλά με τον εαυτό της. Εγώ δεν είμαι γενικότερα του too much, ειδικά στο πρώτο ραντεβού. Αλλά πάνω απ' όλα θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάτι το οποίο να νιώθει άνετα. Δηλαδή, αν νιώθει άνετα με παντελόνι, πρέπει να βάλει παντελόνι και flat, αν θέλει flat. Αν νιώθει άνετα με τακούνι, πρέπει να βάλει τακούνι. Γενικότερα πιστεύω ότι στο πρώτο ραντεβού και στο κάθε ραντεβού πρέπει να νιώθεις όσο πιο safe και πιο όσο καλά γίνεται. Με το σώμα σου, με σένα, με τον αέρα που βγάζεις. Αλλά γενικότερα όχι, ας πούμε, πρώτο ραντεβού και να πάμε στα κόκκινα, θα έλεγα. Κάτι πιο απλό. Less is more, που λέει. Less is more. Ωραία. Πώς αισθάνθηκες την πρώτη φορά που είδες κάποια να φοράει δική σου δημιουργία? Αυτό το τελειότερο πράγμα έξω. Για πες. Της είχα πει ότι θα έχει, η πρώτη που είχα δει, που ήταν πολλά χρόνια πριν, της είχα πει ότι θα πάρει ένα ρούχο από μένα, δώρο. Αλήθεια? Ήταν η πρώτη που είχα δει έξω, μάνα. Και μάλιστα την είχα πετύχει και φέτος τώρα. Και μου λέει, θυμάσαι που ήμουν η πρώτη? Και της λέω, ναι, ναι. Όταν βγεις λοιπόν με τις φίλες σου και βγείτε γυναικοπαρέα, αν δεν σε αρέσει κάτι που φοράει μία φίλη σου, θα της το πεις? Ναι, δεν έχουμε αυτό. Θέμα. Όχι, όχι. Είμαστε πολύ clear. Το λέω. Αλλά γενικά οι φίλες μου έχουν γούστο. Όλες, δεν μπορώ να πω. Αλλά γενικότερα, ναι. Ντυνόμαστε πολύ απλά. Δεν είμαστε too much εμείς γενικά. Δηλαδή, εμένα με δεις στην καθημερινότητά μου, είμαι πάρα πολύ με φόρμα. Δεν ντύνομαι έτσι. Ντύνομαι πιο απλά, γιατί είμαι όλη μέρα στην παραγωγή, είμαι όλη μέρα σχεδιάζω. Τρέχω στα υφάσματα, παραγωγές, τόπια, αυτά. Οπότε η δουλειά δεν είναι τόσο γκλαμ. Και επίσης και φέτος είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχει γίνει το flat στη μόδα. Ναι, και μπορούμε να το φορέσουμε με πολλά, εγώ μέχρι και με βραδινό. Εγώ είμαι όλη μέρα με flat και το βράδυ θα με δεις με flat. Και γενικότερα μου αρέσει το flat. Ναι, πάρα πολύ. Επειδή λοιπόν πρέπει πάντα να έχουμε αυτοπεποίθηση και να είμαστε πάντα στυλάτες και όμορφες και λαμπερές, πάμε να δούμε λίγα μυστικά ομορφιάς από Ιαπωνία. Πάμε. Από Χριστιάνα ή Χρήστη Μουσή, όπως σας βολεύει καλύτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τα υπέροχα μυστικά ομορφιάς που μας έχει αποκαλύψει. Η φύση είναι γεμάτη από φυσικούς θησαυρούς που μας προσφέρουν πολλά. Γι' αυτό και αυτά τα ice cubes από αλόι είναι πραγματικά τα αγαπημένα μου. Hello guys, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube Model Secrets. Είμαι η Χριστιάνα ή αλλιώς Χρήστη, όπως με αποκαλούν και οι φίλοι μου. Και το σημερινό επεισόδιο είναι για όσους θέλουν λάμψη στο πρόσωπό τους με τα πιο φυσικά υλικά, aloe vera, μέλι και νερό. Σε ένα προηγούμενο επεισόδιο σου είχα δείξει την αγαπημένη μου πρωινή περιποίηση προσώπου, την οποία την κάνω κάθε πρωί. Στην είχα δείξει βήμα-βήμα και σε ένα από τα βήματα σου είχα δείξει κάποια ice cubes από aloe vera, τα οποία τα φτιάχνω μόνη μου. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα σου δείξω πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείς να το φτιάξεις αυτό. Σπίτι χωρίς νερό δεν υπάρχει, σπίτι χωρίς μέλι στην Ελλάδα δεν νομίζω να υπάρχει, είναι όπως τη φέτα. Και την αλόε στην Ελλάδα εννοείται την παράγουμε κι εμείς, οπότε έχουν αρχίσει την πουλάνε πλέον και στα μανάβικα.
Μπορεί να τη βρει πάρα πολύ εύκολα. Εγώ συγκεκριμένα πήρα ένα φύλλο αλόι, το οποίο έκανε γύρω στα 4 ευρώ. Η αλόι έχει θεραπευτικές ιδιότητες και συγκεκριμένα περιέχει 200 συστατικά που κάνουν αυτό το φυτόι να είναι. Το φυτόι, αυτό το φυτό να είναι τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο. Ενυδατώνει σε βάθος και διεισδύει σε όλες τις στιβάδες του δέρματός μας. Επίσης λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή για την ακμή. Το δεύτερο συστατικό είναι το μέλι. Το μέλι έχει αντιοξειδωτικές, αντισηπτικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Επίσης ανοίγει τους πόρους, καθαρίζει και αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο όλη μέρα. Επίσης είναι ένα από τα υλικά τα οποία στο πρόσωπό μας δεν κάνει κακό, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέρα. Γι' αυτό και αυτά τα ice cubes είναι για καθημερινή χρήση. Και το τρίτο υλικό είναι το νερό. Είτε νερό εμφιαλωμένο, είτε νερό από τη βρύση. Έλα μαζί μου στην κουζίνα μου να σου δείξω βήμα-βήμα πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείς να τα φτιάξεις. Πάμε! Αφού παγώσουν λοιπόν, το αποτέλεσμα θα είναι κανονικά σαν παγάκια, αλλά όπως βλέπεις έχει λίγο ακόμη την αλόη, το καταλαβαίνεις και στην υφή και σαν να κολλάει, δηλαδή έχει αυτή την υφή. Παρ' όλα αυτά, αυτό το θέλουμε, κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, θέλω να μου πεις αν το δοκίμασες, θέλω να μου αφήσεις το σχόλιο σου, θέλω να μοιραστείς οτιδήποτε, κάποια πορεία ίσως να σου εξηγήσω. Επίσης, αν σου άρεσε το βίντεο, πάτα like, κάνε subscribe γιατί ανεβάζω πολύ συχνά βιντεάκια με διάφορα μυστικά που έχω ανακαλύψει και έχω μάθει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είσαι καλά και να λάμπεις από μέσα προς τα έξω. Έλα, γιατί η ώρα είναι να είσαι πάνω. Τώρα μπορείς να κάνεις φασαρία όσο θέλεις. Δηλαδή, εντάξει, τι κατάσταση είναι αυτή. Πώς θες αλόι. Θέλεις αλόι. Ε, θέλεις αλόι κι εσύ. Γι' αυτό κάνεις έτσι. Μη φωνάζεις, θα σου δώσω αλόι. Κάντε follow λοιπόν, Κρίστη Μούση ή η αγαπημένη μας Χριστιανά, για συμβουλές ομορφιές και όχι μόνο. Γιατί όπως είπε και η φίλη μου η Δήμητρα, πρέπει πάντα να έχουμε αυτοπεποίθηση. Σιγουριά στον εαυτό μας. Σιγουριά. Γι' αυτό θέλω να μας δώσει και μία συμβουλή για τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν τώρα το δικό τους brand για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Ποια θα ήταν η πρώτη συμβουλή που θα έδινες? Λοιπόν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ γενικά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και πιστεύω ότι όλες οι κοπέλες πρέπει, αν θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με αυτό που θέλουν, είτε είναι beauty, είτε είναι fashion, είτε είναι οτιδήποτε. Θα έδινα μία συμβουλή να μην τα παρατάνε ποτέ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος για όλα αυτά. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Να πιστεύουν στον εαυτό τους και να μην τα παρατάνε ποτέ. Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό στοιχείο επιτυχίας και διατήρησης όλου αυτού του πράγματος. Γι' αυτό λένε ορισμένες φορές η ζωή δεν γίνεται πιο εύκολη. Εμείς μαθαίνουμε να γινόμαστε πιο δυνατοί. Και να μην τα παρατάμε στις δυσκολίες, νομίζω.
Να αναφέρουμε λοιπόν και ποιο είναι το δικό σου site. Το δικό μου site είναι το www.miacollection.com που θα δείτε τη συλλογή ενδελέχεια. Θα δείτε και τη συλλογή Reborn που κάναμε με την Άννα και την Τέα. Και γενικότερα όλα τα το site ανανεώνεται συνέχεια. Τα παιδιά, έχω μια εξαιρετική ομάδα οι οποίοι φροντίζουν για όλα αυτά. Και εκεί θα βγει και η καινούργια συλλογή τώρα το αρχές Μαρτίου. Mm-hmm. Πώς βλέπεις τις παρουσιάστριες, τραγουδίστριες, ηθοποιούς να ντύνονται? Πιστεύεις ότι αυτά που βλέπεις στη τηλεόραση, στα περιοδικά, σ' αρέσει γενικά αυτό που βλέπεις ως εικόνα? Μ' αρέσει. Κάποιες με αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Προφανώς είναι αυτές που έχεις ξεχωρίσει. Πολλές είναι. Δεν θα ήθελα να πω συγκεκριμένα ονόματα, αλλά γενικά είναι πολλές παρουσιάστριες οι οποίες θεωρώ ότι ντύνονται εξαιρετικά. Κάποιες είναι περισσότερο στο στυλ μου, κάποιες έχει λιγότερο, αλλά θεωρώ ότι γενικότερα η γυναίκα ξέρει να ντύνεται. Δεν είναι όπως ίσως παλιότερα. Θεωρώ ότι είναι σύγχρονη, η γυναίκα ξέρει να ντύνεται. Υπάρχουν και πάρα πολλοί σχεδιαστές στην Ελλάδα που μπορούμε να πάρεις ρούχα. Ποιος είναι ο πιο αυστηρός σου κριτής με το που θα φτιάξεις κάτι, μια δημιουργία ή στη δουλειά σου ή μη επαγγελματικό, που θα συμβουλευτείς και θα ρωτήσεις πρώτα από όλους? Μένα. Είμαι η πιο δύσκολη κριτής ever, νομίζω. Πραγματικά. Έχει τύχει να σχεδιάσει να το πετάξει, ναι, να ξανασχεδιάσει να το ξαναπετάξει. Εκατομμύριες φορές. Είσαι τελειομανής. Ναι, είμαι πάρα πολύ τελειομανής και ειδικά με το προϊόν. Το προϊόν θέλω να είναι τέλειο και ειδικά όταν το παίρνει, γιατί κάποιος θα το πληρώσει αυτό το προϊόν και κάποιος θα το πάρει στα χέρια του. Οπότε θέλω πραγματικά ό,τι πάρει στα χέρια του. Γιατί αν το πάρει και κάποια κοπέλα, θα δεις ότι και το packaging είναι πάρα πολύ καλό. Ο τρόπος που πάει το προϊόν στον καταναλωτή είναι ο καλύτερος δυνατός ατλής που μπορώ μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό το προϊόν να είναι άρτιο και να είναι και προσιτό στην τιμή. Δίνω πάρα πολύ σημασία σε αυτό. Δηλαδή, θα δεις ότι τα ρούχα δεν είναι πολύ ακριβά, είναι ένα ρούχο, μια μέση τιμή. Και θεωρώ ότι αυτό είναι γιατί εγώ έχω λιγότερο κέρδος προφανώς. Απλά χρησιμοποιώ την καλύτερη δυνατή ποιότητα που μπορώ να βάλω. Το βλέπεις και αυτά. Το βλέπω και το αισθάνομαι, γιατί είναι δύσκολο να επιλέξεις ωραίο βελούδο. Είναι πολύ δύσκολο. Και να γράφει και ωραία. Και όλα αυτά να το αισθάνεσαι είναι... και ωραίο. Και αυτό φαντάζομαι το βελούδο συγκεκριμένο, ας πούμε, ή το δικό μου που φοράω τώρα, είναι όλο τυπωμένο. Είναι δικό μου το τύπωμα, το οποίο έχει μπει πάνω σε βελούδο και έχει τυπωθεί. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Τι λοιπόν πρέπει να φορέσουμε το 22 τώρα που μπήκε η καινούργια χρονιά? Τι μας προτείνεις, δώσε μας μια έτσι κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο χειμώνας έχουμε ακόμα λίγο χειμώνα, οπότε πρέπει να ντυθούμε λίγο με ωραία παλτά που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραίες μπότες με ωραία φορέματα, oversize κτλ. Και μετά έρχεται το καλοκαιράκι, οπότε θα ντυθούμε με όλα αυτά τα υπερτέλεια φορέματα που ετοιμάζουμε. Μπόχο ή κλάξαρι. Να πάμε και στα νησάκια μας, που είναι και εξαιρετικά. Θα βάλουμε το χειμωνό μας. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνεις. Θα δείτε πολύ σύντομα. Ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ανυπομονούμε να τα δούμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνεις ποδαρικό. Καλή αρχή να έχεις. Να σε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα. Θα την έχω εισεγγίσει. Και θα πάνε όλα τέλεια, πιστεύω. Χαίρομαι. Μην ξεχάσετε λοιπόν να δηλώσετε συμμετοχή στον υπέροχο διαγωνισμό μας με το πολύ όμορφο δώρο που μας κάνει η Δήμητρα. Σε μία εβδομάδα λοιπόν θα βγουν τα αποτελέσματα με την υπερτυχερή νικήτρια που κερδίζει αυτό το υπέροχο κορμάκι. Σε ευχαριστώ λοιπόν. Εγώ και ευχαριστώ, πάλι. Καλή χρονιά σε όλους σας και σε όλους μας. Και εύχομαι αυτή να είναι από τις πιο στυλάτες. Να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Στυλάτες με υγεία πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας. Από εμάς, γεια σας. We'll be right back.